είστε οι αγαπημένοι των καναλιών, οι αγαπημένοι στις εκπομπές τηλεοπτικές. Εσάς ποιος είναι ο αγαπημένος σας? Σε ποια εκπομπή χαρήκατε περισσότερο που έχετε πάει? Έχω χαρεί σε όλες. Μην μου απαντάτε τώρα. Όχι, όχι, αλήθεια. Θα σου πω την αλήθεια. Την άλλη φορά ήμουν στη φίλη μου την Ελένη και μόλις βγήκα εντελώς συμπτωματικά, βγήκα αμέσως, ήταν το στούντιο του Μουτσίνα και με τα παιδιά έγινε ένα. Δεν το λέω για να το πω, γιατί από διπλωματία θα χρειαστεί για να μην κάποιος με κακολογήσει, αλλά ειλικρινά σε όλες τις εκπομπές, τη μόνη εκπομπή βέβαια που δεν είμαι καλεσμένη, δεν έχει τύχει να πάω μέχρι τώρα, είναι στη ΦΕΗ και στον κύριο Λιάγκα. Αλλά στις υπόλοιπες εκπομπές, στο Μέγα έχω πάει κατά καιρούς και παλιά που ήταν ο Αρναούτογλου. Ξέρετε ότι αυτό που έπαιξε ο Νίκος ο Μουτζινάς στην εκπομπή το έχει κάνει το γύρο και του διαδικτύου και των τηλεοπτικών εκπομπών. Και... εσείς με χιούμορ απαντάτε. Αυτό μου αρέσει. Αχ, να σου πω, μόλις ήρθα εδώ και μου είπε ο Μιχάλης που έχω στο λογιστήριο, κυρία Δέσποινα, μου λέει, ξέρεις ότι πήρες τη χρυσή τηλεόραση του μήνα? Και του λέω τότε αστεύω, παιδιά μου, μήπως μπορώ να πέφτω κάθε μήνα, κάθε εκπομπή. Το λατρεύω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος, πραγματικά, πραγματικά μέσα από την καρδιά. Μπορούν, παιδάκι μου, όλες οι εκπομπές, αλήθεια το λέω, κάθε μέρα, κάθε λεπτό να ασχολούνται με τη Μυραράκη και τα χαλιά της. Γιατί εγώ δεν έπεσα οπουδήποτε, στα χαλιά μου έπεσα. Παιδιά, να σας πω κάτι, είναι θεία η Δέσποινα Μυραράκη. Νομίζω πρέπει να την προσλάβει οποιαδήποτε εταιρεία προλάβει για υπεύθυνη marketing. Οι πολλοί θα πάνε στον αέρα να ξεσηκωθούν.